Και ήρθε η ώρα να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι ξυπνήσατε πρωί-πρωί και ξέρουμε ότι είστε πρωινοί, αλλά που πέρασατε από το στούντιο για να δεν πούμε. Είμαι πρωινή, είμαι 24ωρη. Έφυγα από τη Βουλή μία η ώρα το πρωί, διότι είχαμε τη διαδικασία αυτής της σκανδαλιώδους τροπολογίας για τη Λάρκο. Ήταν οι εργαζόμενοι απ' έξω. Εμείς αγωνιστήκαμε να μην περάσει αυτή η παρέμβαση στη δικαιοσύνη που έκανε η κυβέρνηση. Ήταν μία δοκιμασία κοινοβουλευτική, ιδίως γιατί κύριε Χασαπόπουλε και κυρία Βούλγαρη, επί 16 ώρες στη Βουλή, 15 ώρες, συζητείτο μία τροπολογία που υπέγραψαν 8 υπουργοί και κανένας από αυτούς τους 8 δεν ήρθε να την υποστηρίξει. Κρύβονταν. Δεν ήρθε ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, οι βουλευτές άφαντοι, οι υπουργοί άφαντοι, και με τροπολογία της νύχτας προσπάθησαν να παρέμβουν στη δικαιοσύνη, στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών, για να στερήσουν την εργασία από 800 εργαζόμενους στη Λάρκο. Πράγματα ντροπιαστικά που δείχνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πάρει το μήνυμα της κατάρρευσης των ποσοστών. Ήταν όλοι οι αντιπολίτες σύσσωμοι απέναντι σε αυτή την τροπολογία, από ό,τι μάθαμε. Εμείς μπήκαμε μπροστά. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης όλα αντιτάχθηκαν στην τροπολογία. Αλλά νομίζω το πιο αποκαλυπτικό είναι ότι δεν βρέθηκε υπουργός να την υπερασπιστεί και στείλανε τον κύριο Βορύδη, που είναι εκεί για αυτού του είδους τις δουλειές, να ψελίσει ότι δεν καταλαβαίνει γιατί διαμαρτυρόμαστε που μία κυβέρνηση δεν σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όχι στα Τέμπη, στο έγκλημα των Τεμπών, που έχουν χαθεί 57 ψυχές, έχουν αφαιρεθεί 57 ανθρώπινες ζωές, αλλά ούτε στο μονομελές πρωτοδικείο στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, που 781 εργαζόμενοι ζητούν τι, να συνεχίσουν την εργασία τους, την οποία παρέχουν επί δεκαετίες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και την υπόθεση, επειδή είστε έγκριτη νομικός, τι γίνεται με την υπόθεση του κυρίου Λύτρα. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει σηκώσει πολύ το θέμα και της γυναικοκτονίας, του όρου γυναικοκτονίας. Με αφορμή λοιπόν την κακοποίηση αυτής της γυναίκας, σηκώθηκε ένα πολύ μεγάλο έργο. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Έξω στην αρχή ο Λύτρας, μετά παραβίασε, δεν παραβίασε τα μέτρα. Τώρα είναι στη φυλακή. Το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι υπάρχει μια τρομακτική υποκρισία γύρω από το σοβαρότατο ζήτημα της έμφυλης βίας, της κακοποίησης γυναικών, παιδιών, της γυναικοκτονίας, που πάρα πολλές φορές, συχνότατα, είναι η κλιμάκωση της έμφυλης βίας. Συχνότατα τα θύματα γυναικοκτονίας έχουν προηγουμένως υποστεί κακοποίηση πάρα πολλές φορές και καταγγείλει την κακοποίηση πάρα πολλές φορές. Τώρα φωτίζεται μία υπόθεση στην οποία δράστης είναι ένας επιφανής δικηγόρος, θύμα είναι μία επίσης μάχημη δικηγόρος συνεργάτης του, πράγμα που έχει μία αξία, γιατί αυτό που φωνάζουμε όλες και όλοι όσοι μιλάμε για την έμφυλη βία είναι ότι θύμα κακοποίησης δεν είναι η αδύναμη γυναίκα. Θύμα κακοποίησης είναι δυνητικά κάθε γυναίκα και είναι πάρα πολύ σημαντικό το θύμα να έχει ένα περιβάλλον ασφάλειας προκειμένου να καταγγείλει και στη συνέχεια να προστατευθεί. Αυτό το οποίο συνέβη στη συγκεκριμένη υπόθεση, ότι δηλαδή υπήρξε μία ανάκριση, αφέθηκε ελεύθερος ο κατηγορούμενος και εμφανίστηκε ο Άριος Πάγος να πέφτει από τα σύννεφα. Έπεσε από τα σύννεφα η ηγεσία του Αρείου Πάγου, που αφέθηκε ελεύθερος κατηγορούμενος δράστης έμφυλης βίας. Μα είναι δυστυχώς η καθημερινότητα των γυναικών και των θυμάτων έμφυλης βίας ότι αφήνονται ελεύθεροι δράστες και συνήθως δικάζονται στο μονομελές πλημελιοδικείο και ουδέποτε φυλακίζονται και την ίδια ώρα τα θύματα αφήνονται απροστάτευτα. Είναι λοιπόν, παρενέβη ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος παρενέβη υποκριτικά, διότι αυτό το οποίο συνέβη, εμείς το καταγγέλουμε προσωπικά, κύριε Χασαπόπουλε και κυρία Βούλγαρη, ξέρετε ότι από πέρσι τον Ιούλιο που ξεκίνησε η Βουλή, έχω κάνει πάνω από 100 παρεμβάσεις για το ζήτημα της έμφυλης βίας, για την ανάγκη θεσμοθέτησης
ικανοποιητικών μέτρων και διαδικασιών για την αποτροπή του εγκλήματος και βέβαια για το θέμα της γυναικοκτονίας, για το οποίο έχω καταθέσει 21 επίκαιρες ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό και άλλες 15 για το κράτος δικαίου και την έμφυλη βία, και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έρχεται να απαντήσει. Οι αλλαγές που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Φλωρίδης στον ποινικό κώδικα σας ικανοποιούν? Κοιτάξτε, οι αλλαγές που ανακοίνωσε, κάποιες από αυτές είναι πράγματα τα οποία έχουμε επισημάνει στη Βουλή και του επισήμαναν και οι οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με τα θύματα στο πεδίο. Έγιναν συνεδριάσεις το Φεβρουάριο, στις οποίες οι εκπρόσωποι των οργανώσεων που εμείς ζητήσαμε να κληθούν, η κυρία Κική Πετρουλάκη από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, η κυρία Σπασία Θεοφίλου από το Strong Me, είπανε δεν μπορεί να έχετε ποινική διαμεσολάβηση, δεν μπορεί να είναι θέμα διαπραγμάτευσης δηλαδή το ζήτημα της έμφυλης βίας. Δεν μπορεί να αφήνεται απροστάτευτη τη γυναίκα με το παιδί και να μην υπάρχει πρόβλεψη για το παιδί. Δεν μπορεί μία σειρά από παρατηρήσεις, κάποιες από τις οποίες τώρα εκ των υστέρων κατόπιν εορτής τις ανακοινώνει ο κ. Φλωρίδης ως μέτρα. Από την άλλη όμως, και σωστά, επιτέλους, να δούμε αν θα νομοθετηθούν η πραγματική δηλαδή προστασία του θύματος, η αυστηροποίηση. Λέμε τώρα στην περίπτωση αυτή, επειδή μιλάμε για μέτρα. Mm-hmm. Γιατί αυτή η γυναίκα ήταν μια γυναίκα σε κίνδυνο, σωστά. Είχε φάει τόσο ξύλο, ήταν στο σπίτι και ξαφνικά ένιωσε ότι απειλείται και πάλι η ζωή της. Ο Λίτρας παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Ποια είναι η γνώμη σας? Δεν έχω εικόνα των περιοριστικών μέτρων, αλλά όταν τα περιοριστικά μέτρα παραβιάζονται, υπάρχει η διαδικασία της άρσης, της αντικατάστασης των περιοριστικών μέτρων από προσωρινή κράτηση. Το σίγουρο πάντως είναι. Δηλαδή ότι τα περιοριστικά μέτρα, συγγνώμη, τεχνικά το ρωτάω, τα πρέπει να μέτρα περιγράφονται ένα-ένα? Βεβαίως, τα απαγγέλει ο ανακριτής και λέει υπό τον περιοριστικό όρο αυτόν, εκείνον τον άλλο. Είναι γραπτά, είναι συγκεκριμένα, λαμβάνει γνώση ο κατηγορούμενος, υπογράφει ότι θα τα τηρήσει. Δεν έχω την εικόνα αυτή, έχω όμως να πω ότι. Άρα πρέπει μέσα να λέει ότι δεν πρέπει να στέλνεις μηνύματα. Η επικοινωνία, τώρα το πώς το πήρε το δικαστήριο, τι εννοεί το δικαστήριο επικοινωνία και πώς το μεταφράζει, ναι, είναι στην κρίση του δικαστηρίου. Έχω πάντως να πω ότι όταν υπάρχει ένα καθεστώς διάπραξης αδικήματος κακοποίησης και υπάρχει μία όχληση του θύματος και μία επιδίωξη επαφής, αυτό ανεξαρτήτως του ποινικού χαρακτηρισμού είναι μία συνθήκη ανασφάλειας για το θύμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δηλαδή όταν δέχεσαι, ενώ έχεις καταγγείλει και ο καταγγελθής και ομολογή σας είναι ελεύθερος, προφανώς δημιουργείται ένα πεδίο ανασφάλειας. Αυτά όλα που λέω και τα λέω με μεγάλη αυστηρότητα και περιμένω τον κύριο Μητσοτάκη επιτέλους να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει γιατί δεν δέχεται την αυτοτελή ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας, γιατί βάζει τον κύριο Βορύδη να λέει ότι είναι ποινικός λαϊκισμός το να ζητάμε τι την αυτοτελή ποινικοποίηση. Για να κάνω εγώ και το συνήγορο του διαβόλου για να το καταλάβουμε. Συνήγορο διάβολος, κυρία Βουλγαρή. Τι θα άλλαζε, δηλαδή, γιατί η γυναικοκτονία και όχι η ανθρωποκτονία, για να καταλάβουμε τη βαρύτητα. Η γυναικοκτονία είναι ανθρωποκτονία με ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, ότι το θύμα είναι γυναίκα που αφαιρείται η ζωή της επειδή είναι γυναίκα από ένα πρόσωπο το οποίο ασκεί επάνω της εξουσία ζωής ή θανάτου και είναι συνήθως ο σύζυγος, ο πρώην σύζυγος, ο σύντροφος, ο πρώην σύντροφος ή κάποιο πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος. Αυτό το φαινόμενο βρίσκεται σε εκτείναξη. Τα θύματα δεν προστατεύονται. Ακούσατε την ηχογράφηση αυτής της κοπέλας της Κυριακής Γρίβα που αναζητούσε απεγνωσμένα προστασία, είχε καταγγείλει ξανά το δράστη και τη ρωτάγανε τι θέλει να κάνει, δηλαδή γιατί έχει έρθει εκεί, θέλει να μου κάνει κακό. Δεν υπήρχε καμία προστασία και καμία συνέστηση ότι η κακοποιημένη γυναίκα μπορεί στο τέλος να γίνει δολοφονημένη αυτό γυναίκα. Είναι. Όπως το είδαμε. Ναι. Το είδαμε. Αυτό θέλετε να πείτε είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζεται σήμερα μια σύγχρονη γυναίκα που δέχεται ένα πουλική, δέχεται ας πούμε απειλές από την αστυνομία ή από οπουδήποτε υπάρχει άλλο. Υπάρχει μια υποτίμηση
του κινδύνου, υποτίμηση του φαινομένου, έλα μωρέ, οι ξυπνάδες που λέει ο κύριος Βορύδης είναι ποινικός λαϊκισμός, οι ξυπνάδες που λέει ο κύριος Βαρτζόπουλος, είναι υφυπουργός ο κύριος Βαρτζόπουλος και έφτασε να πει ότι είναι... Ναι, και έφτασε να πει ότι είναι βιολογικά τα αίτια, ότι είναι δηλαδή ζήτημα DNA οι άντρες να σκοτώνουν και οι γυναίκες να δολοφονούνται. Και είναι στην κυβέρνηση αυτό το άτομο. Όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια συνολική αντίληψη κυβερνητική και ο Πρωθυπουργός κρύβεται, διότι από τις 27 Νοεμβρίου κάθε εβδομάδα τον καλώ να απαντήσει και κάθε εβδομάδα αρνείται, το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση ποιο είναι? Ότι είναι okay να σπάς το ξύλο τη γυναίκα σου και στο τέλος να τη σκοτώνεις. Επειδή έχουμε πολλούς δικηγόρους, είχαμε και τον κύριο Μαρακάκη πριν, είστε νομικός, οπότε νομίζω έχετε όλη τη γνώση να μας απαντήσετε. Λένε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον κύριο Λίτρα, οι δικαστές δεν έχουν πράξει ορθώς. Δηλαδή έχουν φύγει από αυτό που ορίζει ο νόμος. Εσείς τι λέτε? Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι αν έβλεπα τη δικογραφία θα μπορούσα να σας πω περισσότερα. Εκείνο όμως το οποίο αξιολογώ είναι το εξής. Πρώτον, από την υπόθεση αυτή φωτίζεται ότι έχουμε ένα ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο, κάτι όμως που δεν είναι δικαιολογημένο να περίμεναν μια υπόθεση επιφανούς δικηγόρου για να το ανακαλύψουν, διότι εγώ τουλάχιστον ως μοναδική γυναίκα αρχηγός κοινοβουλευτική το λέω κάθε μέρα στη Βουλή και κάθε εβδομάδα το θέτω. Άρα το ξέρανε και φυσικά το ξέρουν και οι δικαστές και οι εισαγγελείς, το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με το ζήτημα ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι ελλιπές και ότι τελικώς το μήνυμα είναι ότι δεν τρέχει και κάτι. Είχατε προηγουμένως τον κύριο Μπαλάσκα, ο οποίος για την γυναικοκτονία της Καρολάιν είχε πει ήταν βλάκας ο δράστης, έπρεπε να καλέσει το 100 και να πει ότι ήταν σεβρασμό. Επικρατούν τέτοιες αντιλήψεις ότι υπάρχουν και τρόποι να τις καπουλάρεις. Από την άλλη πλευρά, αυτά δεν πρέπει να οδηγούν. Εγώ είμαι απολύτως υπέρ του να αυστηροποιηθεί και κυρίως να εξειδικευτεί το θεσμικό πλαίσιο. Δεν είμαι καθόλου υπέρ του να ενεργοποιηθούν διαδικασίες υποχώρησης και περαιτέρω υποχώρησης του κράτους τέτοια, δικαίου. Τέτοια, θα σας πω δηλαδή τι εννοώ. Έχει τέτοια φαινόμενα. Έχει, διότι όταν λέει ας πούμε ο κύριος Φλωρίδης ότι ένα από τα μέτρα που θέλει να καταθέσει είναι να διαβάζεται η κατάθεση της καταγγέλουσας και να μην εξετάζεται στο ακροατήριο, αυτό είναι πια μία υπαναχώρηση από το κράτος δικαίου πάρα πολύ σοβαρή. Πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα. Η ακροαματική διαδικασία είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό θεσμικά. Πάμε στη μεγάλη εικόνα. Ακούμε κατά καιρούς και προχθές πάλι τον ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη που λέει ότι κάθε μέρα συλλαμβάνονται 50 άνθρωποι. Από τις αρχές του χρόνου έχουμε, ας πούμε, πάνω από 3-4.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που συλλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί έχουμε τέτοια έξαρση το τελευταίο διάστημα? Η έξαρση, κοιτάξτε. Μπορείτε εσείς να το εξηγήσετε, να δώσετε μια εξήγηση. Πρώτα απ' όλα, γιατί έχουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη για άλλη μια φορά Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ενώ τα έχει κάνει όπως τα έχει κάνει όλες αυτές τις δεκαετίες που είναι σε αυτό και το πόστο. Ο Χρυσοχοίδης για την έξαρση είναι προφανές ότι δεν έχει ασκήσει τα καθήκοντά του σε τόσες κυβερνήσεις που ήταν σε αυτό το πόστο, με τρόπο που να εγγυάται μια σωστή λειτουργία της αστυνομίας για την έμφυλη βία. Και είναι επίσης προφανές ότι κοροϊδεύουν, διότι λέγανε ότι είναι εκπαιδευμένη αστυνομία, απαντήσανε σε δική μας επίκαιρη ερώτηση. Αλλά έχουμε συλλήψεις, κύριε Κωνσταντοπούλου. Έχουμε συλλήψεις που αφήνονται ελεύθεροι. Έχουμε διαδικασίες. Είναι θέμα της δικαιοσύνης, δεν είναι της αστυνομίας. Κυρία Βούλγαρη, σας παραπέμπω για να μην επιχειρηματολογώ. Εγώ αυτά που συνέβησαν στην Κυριακή Γρίβα τα έχω περιγράψει στην επίκαιρη ερώτησή μου από τον Νοέμβριο. Γιατί ως μάχημη δικηγόρος έχω ακούσει πάρα πολλές φορές ηχογραφήσεις καταγγελιών θυμάτων που τις αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί ως ενοχλητικές, όπως έχω δει επίσης. Αντίστοιχες υποθέσεις με τις Κυριακές, λέτε. Βεβαίως. Όπως επίσης έχω δει πάρα πολλές φορές, γιατί πρέπει να πούμε και την πλευρά του αστυνομικού προσωπικού, ανθρώπους που δεν έχουν εκπαιδευτεί, δεν έχουν λάβει οδηγίες, δεν έχουν καμία κατάλληλη υποδομή. Η ατιμωρησία που υπάρχει, η ατιμωρησία και η ανεκπαίδευτη αστυνομία.
και η συνολική έλλειψη μέρημνας θεσμικής, γιατί ο κύριος Χρυσοχοίδης. Εγώ κύριε, δεν σας ρώτησα για το πώς με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Απαντώ σε αυτό που με ρωτάτε όμως. Όχι, το καταλαβαίνω, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. Γιατί 5.000 περιστατικά τώρα μέσα στην ελληνική κοινωνία, τι είμαστε, μια χώρα βίαιων ανδρών που χτυπάνε συνέχεια τις γυναίκες. Η αντιεγκληματική πολιτική χαράσεται με την αξιολόγηση των εγκληματικών φαινομένων και την λήψη μέτρων. Όταν βλέπεις ότι έχεις επί χρόνια μια τέτοια έξαρση της έμφυλης βίας και δεν λαμβάνεις μέτρα και κοροϊδεύεις, τι κάνεις τελικά πολιτιακά και εγκληματολογικά, ενθαρρύνεις την επανάληψη. Αν ο άλλος έχει συλληφθεί 5 φορές και κάθε φορά αφήνεται ελεύθερος και υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο που λέει ότι άμα το θύμα πει εντάξει τα βρήκαμε, είναι και χωρίς καν αξιόπινο, ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπεται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ζητούμενο είναι να εκπαιμφθεί ένα μήνυμα πραγματικής αποφασιστικότητας της κυβέρνησης που πρέπει να ξεκινήσει από τον Πρωθυπουργό και να μην κρύβεται. Και επίσης ο κύριος Χρυσοχοίδης, αντί να στέλνει αστυνομικούς να ασκούν βία κατά των φοιτητών, να μπουκάρουν στα πανεπιστήμια, να ασκούν βία κατά αγωνιζόμενων πολιτών, να φυλάνε, χτες είχαμε 5 κλούβες ΜΑΤ και ένα σωρό δημιουργίες, να φυλάνε τους εργαζόμενους της Λάρκο. Ας γίνει μια αναδιάταξη του έμψυχου δυναμικού, που έχει καλό έμψυχο δυναμικό η ελληνική αστυνομία, αλλά είναι εντελώς εγκαταλελειμμένο, και ας προσανατολιστεί πραγματικά στην πρόληψη, στην αντεγκληματική δράση, στην εκπαίδευση και στην πλαισίωση των θυμάτων, γιατί αν ένα πράγμα είναι τρομακτικά ελλιπές στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας, είναι η προστασία του θύματος. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, κύριε Κωνσταντοπούλου. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Είμαι στη διάθεσή σας. Καλή δύναμη. Καλή γιατί δύναμη να έχουμε. Καλή. Οι μάχες στη Βουλή είναι πια σκληρές. Εγώ τις δίνω τις μάχες και στη Βουλή και στα δικαστήρια. Τώρα θα πάω στην Ευελπίδο να υπερασπιστώ ανθρώπους που υπερασπίζονται τις κατοικίες άλλων ανθρώπων που βγαίνουν σε πληστηριασμό, φτωχών ανθρώπων που είναι εντελώς ανυπεράσπιστοι. Οι μάχες λοιπόν είναι και στη Βουλή και στα δικαστήρια και στην κοινωνία και στον δρόμο και δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα πεδίο ελεύθερο. Γι' αυτό σας είπα, είμαι 24 ώρες. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.